Καταρχήν να διευκρινίσω ότι ως προς το θέμα του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης, αρμόδιος είναι ο Δήμος Κροπίας. Η σχετική άδεια για τη λειτουργία μιας φαρμακοαποθήκης χορηγείται από τον ΕΟΦ και οι Δήμοι καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας, την έναρξη και τη λύση, καθώς και την εργασία το Σάββατο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 23 Σεπτεμβρίου το κλαδικό συνδικάτου φαρμάκου πράγματι κατήγγειλε καταστρατήγηση του ωραρίου από την ανωτέρα επιχείρηση, εργασία το Σάββατο, χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια από το Δήμο Κροπίας και ζήτησε τη διενέργεια εργατικής διαφοράς. Δεν υπάρχει κάποια καταγγελία από τους εργαζόμενους πάντως της επιχείρησης, να το σημειώσω. Στις 10 Οκτωβρίου διενεργήθηκε η εργατική διαφορά παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών και εκ μέρους της επιχείρησης δηλώθηκε ότι η φαρμακαποθήκη απασχολεί 22 μισθωτούς, οι οποίοι εργάζονται με ωράριο 6 ημερών από Δευτέρα έως Σάββατο, δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας του 2009, που ήταν σε ισχύ, έχει καταγγελθεί στις 19 Ιανουαρίου του 2010. Και επίσης η κλαδική σύμβαση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων δεν είναι σε ισχύ για τους μισθωτούς της επιχείρησης, καθώς η επιχείρηση συστάθηκε το Μάιο του 2013. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ορίζουν υποχρεωτικά 40 ώρες εργασίας, είτε όμως πενθήμερο είτε εξαήμερο κατά την κρίση του εργοδότη. Στο ΣΕΠΕ Παλίνης στάλθηκαν οι αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της φαρμακαποθήκης, η οποία είναι σε ισχύ, καθώς και από 24 του 2015 αίτηση γνωστοποίησης της επιχείρησης προς το Τμήμα Αδειοδότησης του Δήμου Κροπίας για τη λειτουργία της φαρμακαποθήκης κατά την ημέρα του Σαββάτου, προκειμένου να οριστεί το ωράριο. Από το 2015, και αυτό είναι θέμα, ο Δήμος δεν έχει απαντήσει. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Κροπίας δεν έχει απαντήσει. Και έτσι το ΣΕΠΕ Παλίνης διαβίβασε το φάκελο προς το Δήμο Κροπίου, Τμήμα Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, προκειμένου να οριστεί από το Δήμο το σχετικό ωράριο. Το Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής στις 9 Εντεκάτου, ημέρα Σάββατο, διενήργησε έλεγχο στην επιχείρηση Pharma Line και διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ήταν κλειστή και δεν λειτουργούσε. Σας ευχαριστώ.